Κοιτάξτε να δείτε, εμείς για να δώσω και μια απάντηση και να κλείσουμε. Για να πιάσω από την κουβέντα του κ. Σκουγκλέτη, εμείς είμαστε κολλημένοι με το ότι μπορεί να υπάρχει στην υγεία, ότι πρέπει να υπάρχει στην υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Κάτι με το οποίο διαφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και νομοθετικά αυτό έχει αποδειχτεί και με την πολιτική τους επιλογή και πρακτική. Εδώ ζήσαμε στην πανδημία με την εκατόμβη νεκρών και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όλοι, οι ιδιωτικοί κλινικάρχες να κονομάνε πάνω στις πλάτες μας, να μένουν άνθρωποι εκτός μεθ, οι μεθ στις ιδιωτικές, οι μεθ να είναι άδειες και τελικά, ο κόσμος να πεθαίνει ενώ υπήρχαν ελπίδες να σωθεί. Ζούμε την πλήρη υποβάθμιση ως κατάργηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ζούμε τους γιατρούς να υποφέρουν. Διαβάζουμε επιστολές γιατρών από περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά εξοργιστικές. Να παρετούνται γιατί δεν αντέχουν άλλο. Και αντί αυτού, αντί να λυθεί αυτό το τόσο ζωτικό πρόβλημα για το λαό μας, ίσως το πιο ζωτικό, ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει θαύματα και γίνονται εγχειρήσεις εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά με απόλυτη λεπτομέρεια, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή τη μία τα παιδιατρικά νοσοκομεία να μην κάνουν εγχειρήσεις και να έχουμε 3.000 χειρουργία που να περιμένουν. Την άλλη να υπάρχουν τεράστια προβλήματα και την άλλη προχθές να βγαίνει μια ρύθμιση η οποία έλεγε, μας γύρναγε έναν αιώνα πίσω και έλεγε ότι πάθεις αν χτύπα ξύλο, πάθεις κάτι θα πηγαίνεις στο νοσοκομείο και όποιος τύχει εκεί θα σε γιατροπορέψει. Και λόγω του ότι τους πήρανε ας πούμε με τις πέτρες, υπήρξε γενική καταγραφή, το πήραν άρον πίσω. Αυτή είναι μια πολιτική που στερεί από το λαό μας το στοιχειώδες δικαίωμα, έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την υπογραφή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υγεία, για την οποία συμφωνούν και τα τρία κόμματα που βρίσκονται εδώ. Άλλος λέει σύμπραξη, άλλος λέει συνύπαρξη, άλλος λέει ισχυρό σύστημα υγείας, χωρίς να λέει αν θα είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Το διατάφτα είναι η διαρκής χειροτέρευση της ζωής μας. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύουμε ότι από την πείρα που έχει ο λαός μας αυτά τα χρόνια και στο ζήτημα της υγείας έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο να τους αποδείψει και να υποστηρίξει το ΚΚΕ. Ο κάθε ιδιώτης όταν πάει να μπει στον ευαίσθητο τομέα της υγείας ή και όπου και να πάει να μπει και στην παιδεία και στη, δεν θα πει για την ψυχή της μάνας του. Ο ιδιώτης θα πει για το κέρδος. Άρα όταν θα με βάση τις, αυτά που εξαγγέλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη μία ή την άλλη λέξη, με τη μία ή την άλλη απόκρωση και τα τρία κόμματα εδώ συμφωνούν στο ζήτημα αυτό. Όπως και ο κύριος Πλεύρης απλά το είπε πιο ειλικρινά και πιο καθαρά. Ο ιδιώτης λοιπόν που θα μπει δεν μπαίνει για το καλό της γιαγιάς, του παππού, του ασθενή, του ανθρώπου, του ανήμπορου αυτού που έχει ανάγκη. Μπαίνει για να οικονομήσει. Και αυτό είναι εξαιρετικά επώδυνο και εξαιρετικά επικίνδυνο. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο. Υποστηρίζουμε το αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, που βεβαίως για να συμβεί προϋποθέτει σύγκρουση και ρήξη με αυτούς που θεωρούν την υγεία κόστος και όφελος. Είχατε πάει ποτέ σε νοσοκομείο της ανατολικού του υπαρκτού σοσιαλισμού? Έχω πάει Βουλγαρία, Ρουμανία. Σας προφορώ, η κατάσταση σε αυτή που βλέπουμε σήμερα στα δημόσια ελληνικά νοσοκομεία ήταν πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν ξέρω που σε ποιο νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι πως εγώ στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία με τον Φάλκον. Δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είχατε πάει στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ακούστε, αλλά αυτό. Στην Κωνστάτζα είχα πάει στη Ρουμανία. Σας λέω και που είχα πάει. Ακόμα και η πιο φανατική εχθρή τη ιδεολογία και η πιο φανατική της ιδεολογίας μας για την υγεία και την παιδεία στις σοσιαλιστικές χώρες μας βγάζουν το καπέλο. Τώρα εσείς που το είδατε αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Να τοποθετείτε κι εσείς γιατί την ιστορία αυτή βέβαια εντάξει από την πρώτη στιγμή και νομίζω και ο ίδιος σας έβαζε μέσα, νομίζω ότι το έκανε απλώς γιατί έπρεπε να το κάνει. Να το πούμε για με τη γλώσσα της αλήθειας. Να το στην απορία που γιατί άκουσα και τον γραμματέα του ΚΚΕ σήμερα το παραλάβανε. Γιατί θεωρείτε ότι είναι μούφα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε, να σχολιάσω. Εδώ τα κόμματα του κεφαλαίου μπορούν την επομένη των εκλογών να φτιάξουν την κυβέρνηση. Αυτή είναι η ουσία. Συμφωνούν στα πιο βασικά. Περίπου έχουν συγκυβερνήσει είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Ας πούμε τα τελευταία 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει. Είναι η χειρότερη κυβέρνηση. Είπαμε δεν θα με διακόπτετε. Δεν θα με διακόπτετε. Είπαμε δεν θα με διακόπτετε. Δεν θέλω να με χειροκροτάτε όπω του αζό. Δεν θέλω να με διακόπτετε όμω. Έτσι. Λοιπόν. Άρα επειδή λοιπόν τα έχουν βρει στα μεγάλα και τα βασικά, γι' αυτό το λόγο τώρα μαλώνουν για τα επουσιώδη. Ας πιάσουμε το ζήτημα των πληστηριασμών. Στους πληστηριασμούς ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια.
έκανε ιδιώνυμο αδίκημα τον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς και έφερε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το έγκλημα και έκανε νικάρι τον ιδιοκτήτη του σπιτιού με τον πτωχευτικό κώδικα. Άρα θα τα βρούνε. Και αν δεν τα βρούνε, ο λόγος δεν είναι γιατί έχουν προγραμματικά κάποιο πρόβλημα, αλλά γιατί θα θέλουν σε ενδεχόμενες επόμενες εκλογές να εκβιάσουν περισσότερο το λαό. Πάει πολύ τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει φτιάξει τον περιβόητο νόμο Αχτσιόγλου Βρούτση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε αυτά με τους πληστηριασμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πίνει νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λέει σε εμάς για προοδευτική διακυβέρνηση. Όταν χρειάστηκε να βρει βουλευτές για το τρίτο μνημόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ τους βρήκε τους βουλευτές. Στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μούφα. Αυτά που λέει δεν έχουν καμιά σχέση με την πρόοδο. Οι έννοιες πρόοδος και αριστερά, το επεκτείνω, στη χώρα μας είναι φορτισμένες με τον αντινατοϊκό αγώνα, με τον αγώνα για τα σύγχρονα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, με την πάλη για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι για να είμαστε με το διαβολικά καλό Τραμπ, να λέμε ότι ο Μπάιντεν αμφισβητεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο ή να γυρνάμε γύρω από την Αμερικάνικη και την Γερμανική πρεσβεία. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι το διακύδευμα των εκλογών για τον εργατικό λαϊκό άνθρωπο είναι το ισχυρό ΚΚΕ για να έχουμε μια κυβέρνηση όποια απόχρωση βγει φοβισμένων που να μπορεί να την πολεμάει για τα χειρότερα που έρχονται. Έρχονται χειρότερα, αυτό το ομολογούν όλοι. Άρα αυτά που λένε θα δώσουμε μισθούς και τα λοιπά, πάντα βάζουν ανάλογα με την επενδυτική βαθμίδα, ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας και άλλα και άλλα. Για σκεφτείτε, από το 2019 που γίνανε οι προηγούμενες εκλογές, τι ζήσαμε μέχρι τώρα? Πιστεύει κανείς ότι από το 2023 μέχρι το 2000 πόσο θα είναι ήρεμα τα πράγματα? Μα εδώ λένε ότι έρχεται νέα οικονομική κρίση. Λένε ότι υπάρχει μεγάλη επιβράδυνση. Άρα γι' αυτό ισχυρό κουκουέ για να τους πολεμήσουμε. Είτε τους σοσιαλδημοκράτες, είτε τους νεοφιλελεύθερους. Άλλωστε τα έχουν μπλέξει και μεταξύ τους. Μετά από αυτά, μπορώ να κάνω μια ερώτηση τώρα που σας άκουσα? Ό,τι θέλεις. Είτε τελικά η χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ και καλύτερη είναι τη νέα του Μητσοτάκη έναντι του Τσίπρα? Θα σου απαντήσω. Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας. Ναι, θα σου απαντήσω. Δεν είπα αυτό ο κ. Κουτσούμπας και το διαστρεβλώνεται. Ναι, και το διαστρεβλώνεται. Μακάρι να διαστρεβλώνεται. Η κάθε κυβέρνηση που έρχεται στον καπιταλισμό, που είναι όλο και πιο επιθετικός απέναντι στους λαούς, είναι χειρότερη από την επόμενη. Άρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η χειρότερη από τις προηγούμενες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη και όποια έρθει τώρα, είτε η μούφα προοδευτική, είτε η αυτοδύναμη, είτε με όποιο μείγμα φτιάξετε, θα είναι η χειρότερη. Μάλιστα. Γι' αυτό θα σας πολεμήσουμε. Σταθμάρχες μπορεί να αλλάξει η χώρα, έχει αλλάξει πολλούς και πρωθυπουργούς δηλαδή, και αυτά σημασία έχουν οι ράγες. Και οι ράγες είναι στο καπιταλιστικό κέρδος και σε αυτό συνενούν εδώ και τα τρία κόμματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Εμείς υποστηρίζουμε πως ο λαός μας έχει μεγάλη πείρα, πως έζησε μεγάλες τραγωδίες όλα αυτά τα χρόνια. Η τελευταία τραγωδία ήταν ένα αληθινό έγκλημα με τα 57 παιδιά που στην άγωνη γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης δεν γύρισαν στα σπίτια τους. Το έγκλημα έχει από κάτω υπογραφή και λέγεται καπιταλιστικό κέρδος. Και αυτό καλούμε το λαό μας να πολεμήσει νύχτα μέρα, με νύχια και με δόντια, με την οργάνωση της πάλης του, με το κίνημα. Στο δημόσιο κομμάτι. Με την οργάνωση. Ευτυχώς της... για εσάς. Με την... Στο ιδιωτικό. Στο δημόσιο. Στις δημόσιες δράκες έγινε. Οι δημόσιες. Αυτό πάει πολύ. Γιατί να κάνουμε. Αυτό τώρα, πάει πολύ. Ο ΟΣΕ, τον οποίο διαλύσανε, ιδιωτικοποιήσανε, κατατεμαχίσανε, ισχυρίζεστε ότι είναι σε κάποιες δημόσιες δράκες. Προσέξτε, γιατί το αίμα των νεκρών ακόμα είναι νοπό. Προσέξτε. Λέμε εμείς να λέμε την αλήθεια, να λέμε γεγονότα. Να λέμε γεγονότα. Και επειδή τα γεγονότα λένε ότι το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο ήταν ότι βγήκε ο εργαζόμενος λαός και είπε να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα, και επίσης τα γεγονότα λένε ότι υπάρχουν νέα τέμπη εγκλήματα σε χώρους δουλειάς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Εργάτες που πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας στους ΟΤΑ, σε εργοστάσια και αλλού. Γι' αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι άνθρωποι του ΜΟΧΘΟΥ, τους καλούμε να κάνουν ένα βήμα, να μην κολώσουν μπροστά στα εκβιαστικά διλήμματα και να ισχυροποιήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα.